και δεκαετίες και θα εξακολουθήσουμε να δίνουμε έναν ταξικό μοναδικό αγώνα για την υγεία του λαού. Αυτός είναι ο στόχος μας μαζί με την προάσπιση των στοιχειωδών δικαιωμάτων όλων των υγειονομικών. Εμείς συμμαχόμενοι υγειονομικοί που πολλές φορές βρεθήκαμε εδώ πέρα κατά χιλιάδες ή και κατά εκατοντάδες ή και ελάχιστη καμιά φορά όπως εκείνη την ηρωική παρουσία μας πέρυσι το Μάρτι που απαγορεύτηκαν οι διαδηλώσεις και σηκώσαμε ψηλά τη γροθιά για όλη την Ελλάδα για να καταργήσουμε την απαγόρευση και να συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στην πανδημία τη στιγμή που κάποιοι άλλοι έλεγαν θα λογαριαστούμε μετά. Εμείς και τότε λογαριαστήκαμε και τώρα λογαριαζόμαστε. Αναφερθήκαμε και πριν συνάδελφοι για το βαρύ και ανθυγιεινό. Αλήθεια, νομίζουμε ότι δεν το καταλαβαίνουν. Είναι επιλογή του συστήματος, είναι επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος εργασίας. Εκτός από τα πετσόκολλα των μισθών και των συντάξεων που έφεραν τα τρία μνημόνια, εκτός από το βάρβαρο πέμπτο τέταρτο μνημόνιο που θα φέρει, που έφερε ο ψηφισμένος νόμος που θα μείνει στα χαρτιά, θέλουν να καταργήσουν και στοιχειώδη δικαιώματα των υγειονομικών. Λέμε και ξαναλέμε, είτε είμαστε εν ενεργεία, είτε είμαστε συνταξιούχοι, είτε είμαστε μόνιμοι, είτε επικουρικοί, το βαρύ και ανθυγιεινό πρέπει να γίνει. Διότι δεν είναι μόνο αυτά που αναφέρθηκαν για το μειωμένο χρόνο συνταξιοδότησης, τις αυξημένες αποδοχές, την αυξημένη άδεια. Πραγματικό βαρύ και ανθυγιεινό είναι να μην υπάρχουν επικουρικοί και συμβασιούχοι στα νοσοκομεία. Είναι να είναι όλοι μόνιμοι. Είναι όλοι να είναι στα σωματεία τους γραμμένοι. Είναι όλοι πραγματικά οι άνθρωποι του μόχθου που πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα για να έχουμε, γιατί όλοι έχουμε το ίδιο στομάχι, τα ίδια ενδιαφέροντα. Η πλουτοκρατία καλά κρατεί τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Τα χρηματοδότησαν και η μόνη τους διαφωνία είναι εάν το κρεβάτι στη ΜΕΘ θα κοστίζει 1.000 ή 1.600 ευρώ. Αυτή θα ήταν η διαφωνία τους. Πρημοδότησαν τον ιδιωτικό τομέα. Πρημοδοτούν τώρα ξανά τους εργοδότες. Πού θα φτάσει αυτό το πρόβλημα? Πρέπει να σημάνει ξεσηκωμός. Όλοι οι εργαζόμενοι, οπουδήποτε και να ανήκουν, πρέπει να σηκώσουν ανάστημα να μην εφαρμοστεί και ταυτόχρονα να διεκδικήσουμε τα βαριά και ανθυγιεινά. Να στήσουμε γερά σωματεία, ταξικά σωματεία με όλους τους εργαζόμενους, με διοικητικά συμβούλια που να δέχονται τις χίλιες υπογραφές που μαζέψαμε στον Ευαγγελισμό για να γίνει γενική συνέλευση και όχι σωματεία καρικατούρες και πλειοψηφίες που να έχουν ανδράνεια και θέλουν να είναι εργοδοτικά. Με αυτή την παρακαταθήκη, συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, σας καλούμε και αύριο εδώ με απόφαση του σωματείου μας, με τις καθαρίστριες, με τους ελαστικά εργαζόμενους που θα δώσουν ένα ακόμα παρόν.